Φίλες και φίλοι χαίρετε. Ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα θα συζητήσουμε σήμερα, θεωρητικό, το οποίο νομίζω ότι δυστυχώς μπορεί να αφορά πολλούς από εμάς. Ελπίζω όχι όλους. Απογοήτευση από το εργασιακό ή συνεργασιακό μας περιβάλλον. Ρωτάει ένας φίλος, Θέκλα, θα ήθελα, να μπορείς... θα ήθελα αν μπορείς να κάνεις ένα θέμα σε σχέση με την απογοήτευση στα επαγγελματικά και πώς μπορεί κάποιος να ανακάμψει όταν συνεχώς απογοητεύεται από ανθρώπους που συναντάει μπροστά του στο επάγγελμα που έχει επιλέξει. Είναι ένα κέριο και γεμάτο ερώτημα. Πολύ γεμάτο ερώτημα. Καταρχάς, θέλω να πω ότι οι περισσότεροι από εμάς, έχουμε επιλέξει το επάγγελμα που θα ακολουθήσουμε έχοντας πολλές ελπίδες γι' αυτό. Κάποιοι μπορεί να πείτε, εμείς, έχουμε, εμείς, δεν έχουμε μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον στο οποίο μας προωθούσαν οι γονεί μα ή μα έσπροχνα στο να έχουμε όνειρα και επαγγελματικέ επιδιώξει ή να σπουδάσουμε. Όντω υπάρχουν άνθρωποι οποίοι πραγματικά σε αυτό τον τομέα, γεννήθηκαν σε οικογένειε οι οποίες δεν ε, βοηθούσαν τα παιδιά του να πάρουν τι αποφάσει του να δώσουν πανηλίνε εξετάσει ή παγκύπριε εξετάσει στα πανεπιστήμια, το να στηρίξουν τα παιδιά του με όλου του τρόπου για να σπουδάσουν. Υπήρξαν όντω οικογένειε που έλεγα στα παιδιά του: Δεν είναι ανάγκη να σπουδάσει, παρόλο που μπορεί τα παιδιά του να ήταν καλοί μαθητέ και να είχαν έφεση στι σπουδέ. Μπορεί να έλεγα στα κορίτσια του: Δεν χρειάζεται εσύ να σπουδάσει, εσύ θα βρει κάποιον και θα παντρευτεί, να κάνει μια απλή δουλειά κλπ. κλπ. Όμω, Παρ' όλα αυτά, ακόμη και οι άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν την ανάλογη όθηση από το οικογενειακό τους περιβάλλον για να επιδιώξουν ένα επάγγελμα που να τους γεμίζει, όλοι οι άνθρωποι όταν ξεκινάμε να εργαζόμαστε, όταν μπαίνουμε στην πρώτη μαζούλια, δουλειά, όντως έχουμε ελπίδες, όνειρα και έναν έτσι λίγο ιδανικό τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα. Όταν είσαι νέο, κάποιοι ξεκίνησαν να εργάζονται πολύ νωρί, ίσω και πριν ακόμη τελειώσουν το σχολείο. Κάποιοι ξεκίνησαν να εργάζονται στην πρώτη νεότητα, ξέρω εγώ, μετά το σχολείο ή μετά τι σπουδέ ή μετά το στρατό, μετά τη θητεία του στην Εθνική Φρουρά. Όταν ξεκινάει ένας νέο άνθρωπο, έχει σίγουρα μία εικόνα η οποία δεν είναι ρεαλιστική για το χώρο στον οποίο θα προσέλθει να εργαστεί. Γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι είναι πολύ χρήσιμη αυτή η, η εβδομάδα εργασίας... που υπάρχει ως θεσμό στα σχολεία στην Κύπρο, στα Λίκια, αν δεν κάνω λάθος, όπου τα παιδιά πάνε για μια εβδομάδα ως παρατηρητές σε ένα επάγγελμα... που θεωρούν ότι τους ταιριάζει στο μέλλον. Και μέσα από αυτή την εμπειρία μπορεί να δουν ότι ναι, όντω μου ταιριάζει αυτό το επάγγελμα και μου αρέσει αυτό ο χώρο, ή όχι, δεν θα ήθελα να είμαι σε αυτό το χώρο. Εγώ προσωπικά θυμάμαι ότι όταν ήμουνα στη Δευτέρα Λυκείου που είχαμε αυτή την εβδομάδα εργασία, είχα πάει στο δημοτικό σχολείο κοντά στη γειτονιά μα για να παρακολουθήσω το επάγγελμα του δασκάλου και εκεί σιγουρεύτηκα ότι δεν ήθελα με τίποτε να γίνω όχι απλώ δάσκαλο, εκπαιδευτικό, γιατί ακριβώ αντιλήφθηκα πόσο δύσκολος ρόλος ήταν αυτός ο ρόλος του δασκάλου και πόση πολύ προσοχή χρειαζόταν και πόση πολύ ευθύνη είχε και ένιωθα ότι δεν μου ταιριάζει αυτός ο ρόλος του να είμαι δασκάλα ή να διδάσκω σε μαθητές γυμνασίου ηλικίου. Ε, χωρίς να σημαίνει ότι υποτιμώ αυτό το επάγγελμα ίσα ίσα που το θεωρώ λειτουργήμα και θεωρώ ότι είναι από το πιο δύσκολα επάγγελμα. Λοιπόν, και επέλεξα μετά στη συνέχεια, στην τρίτη ηλικία, με έναν τρόπο έτσι αρκετά, ε, θα έλεγα, να γίνω ψυχολόγος. του καινούργιο βιβλίο που γράφω τώρα, περιγράφω τις ηθίκες κάτω από τις οποίες βρέθηκα να σπουδάζω ψυχολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και να είμαι το νούμερο 60 ω ως φοιτητή στο πρώτο, στην πρώτη χρονιά το 1993 που λειτουργήσε ανεξάρτητα το τμήμα ψυχολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη, ακόμη και τότε όταν πήγα εγώ να σπουδάσω, είχα μέσα στο μυαλό μου τα πράγματα εξαιρετικά ιδανικά. Ότι ρε, παιδί μου, σκεφτόμουν όπω σκέφτονται όλοι οι νέοι: ότι την ίδια όρεξη που έχω εγώ για δουλειά θα έχουν και οι υπόλοιποι, την ίδια διάθεση που έχω εγώ για συνεργασία θα έχουν και οι υπόλοιποι. Και τι ωραία, τι καλά, θα δουλεύουμε όλοι. Οποιοδήποτε, με οποιοδήποτε τρόπο, είτε ξέρω εγώ σε μια δημόσια δομή, είτε σε μια συνεργασία ιδιωτική και θα πάνε όλα τέλεια και όλα ωραία, τριαλαλή, τριαλαλό. Στην πραγματικότητα όμως και αυτό που βίωσα εγώ και αυτό που βιώνουν οι περισσότεροι, ευτυχώ όχι όλοι, είναι ότι μετά που θα τελειώσουν τις σπουδές τους και μετά που θα επιστρέψουν ε, στην πόλη τους εάν οι σπουδές τους είναι σε άλλη πόλη ή μετά που θα αρχίσουν να εργάζονται αντιμετωπίζουν μία πραγματικότητα δύσκολη. Δύσκολη. Ε, το έχουμε τονίσει πολλές φορές εδώ στο κανάλι ότι δεν σκέφτονται όλοι όπως εμείς. Και όσο πιο νέος και αθώος και χωρίς πείρα άπειρος είναι ένας άνθρωπος, τόσο πιο εύκολα κάνει αυτό το γνωστικό λάθος να θεωρεί ότι εφόσον εγώ έχω καλές προθέσεις, και εφόσον συνεργάζομαι με καλέ προθέσει ή πάω στην εργασία μου με καλέ προθέσει, τι ίδιε καλέ προθέσει θα έχουν και οι υπόλοιποι. Και ειδικά στο χώρο εργασία, περισσότερο από πουθενά αλλού, ακόμη περισσότερο και από το σχολικό περιβάλλον, βλέπουμε να συμβαίνει το bullying στο χώρο τη εργασία, που έχει όνομα όταν συμβαίνει στον εργασιακό χώρο και ονομάζεται mobbing. Και κλαίει το σκυλάκι μας γιατί θεω, καταλαβαίνει ίσω ότι πρόκειται για κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι λάκι μου. Όταν ένα άνθρωπο βιώνει μόπινγκ, στενοχωριέται πάρα πολύ. Τραυματίζεται λάκι. Πληγώνεται. Ναι, είναι πολύ απογοητευτικό εσύ να προσπαθεί να συνεργαστεί με του συναδέρφου σου, να προσπαθεί να κάνει σωστά τη δουλειά σου και να θεωρείς ότι θα υπάρχει μια δικαιοσύνη στο χώρο της εργασίας σου και ότι εφόσον κάνεις σωστά τη δουλειά σου θα έχεις και την ανάλογη επιβράβευση, την ανάλογη εκτίμηση και την ανάλογη αποτίμηση του έργου σου. Όμω, λάκει πολλέ φορέ αυτό που συναντούν οι άνθρωποι στον εργασιακό χώρο και του απογοητεύει, και όσο περνούν τα χρόνια μπορεί να του απογοητεύει ξανά και ξανά και ξανά, είναι ότι στον εργασιακό χώρο πολύ συχνά υπάρχουν πίσω μαχαιριέ. Υπάρχουν υποκρισίες, υπάρχουν γλίκες, κάνει μόπινγκ ο ένα συνάδελφος ή ο ένας συνεργάτης τον άλλο και είτε βρίσκεσαι σε ένα εταιρικό περιβάλλον, δηλαδή σε ένα περιβάλλον στο οποίο εργάζονται πολλοί άνθρωποι μαζί με μια ιεραρχική δομή, μπορεί μέσα σε ένα εταιρικό περιβάλλον να υπάρξουν πολλέ ύπουλες καταστάσεις, κουτσομπολιό, συκοφαντίες, κλίκες, να γίνεται μια κλίκα από ε, νάρκησους και τους ζυπτάμενους πυθίκους τους οι οποίοι να επιτίθενται στα πιο ευάλωτα μέλη της ε, ομάδας που συνήθως τα πιο ευάλωτα μέλη της ομάδας είναι οι πιο σκληρά εργαζόμενοι οι οποίοι χαλάνε την πιάτσα, είναι οι πιο έντιμοι οι οποίοι επειδή ακριβώς φέρουν ορθά τη δουλειά εις πέρας γίνονται ένα μέτρο σύγκριση το οποίο πιθανόν θα αναδείξει στον εργοδότη ότι κάποιοι δουλεύουν και κάποιοι όχι. Ναι, όντως συμβαίνει αυτό το παράδοξο, όσο πιο εργατικός είσαι, όσο πιο υπεύθυνο είσαι στην εργασία σου, τόσο περισσότερο να προκαλείς το φθόνο των άλλων συναδέλφων οι οποίοι δεν κάνουν τη δουλειά τους με την ίδια επιμέλεια, και με την ίδια υπευθυνότητα. Πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στόχοι μόπινγκ στο εργασιακό περιβάλλον είναι οι άνθρωποι οι οποίοι πάνε κόντρα στο ρέμα και κάνουν ορθά τη δουλειά τους. Οι οποίοι αναλαμβάνουν ένα πόστο και νιώθουν την ευθύνη να φέρουν εις πέρας το ρόλο που απαιτεί εκείνο το πόστο, το έργο που απαιτεί εκείνο το πόστο. Και επειδή κατά ψέματα η πλειονότητα των ανθρώπων στη σημερινή εποχή έχουν μία ξεκάθαρα τεμπέλικη και εναρκησιστική αντιμετώπιση της εργασίας τους. Διέπονται δηλαδή από ένα οχαδερφισμό και αν είναι ιδιώτες που εξασκούν ένα επάγγελμα πολύ συχνά αρκετοί άνθρωποι έχουν μία αίσθηση του ότι να δουλέψω όσο περισσότερο γίνεται, να βγάλω όσα περισσότερα χρήματα γίνεται με όσο το δυνατόν λιγότερο κόπο. Αυτό είναι το τέμπο της εποχής. Ε, ας μην ξεχνούμε ότι ζούμε στην εποχή του εγώ, ζούμε στην εποχή που ο αναρκησισμός είναι τεράστιο κοινωνικό ζήτημα και στους εργασιακούς χώρους, είτε σε εταιρείε, είτε σε δημόσιες υπηρεσίες, Είτε σε επαγγέλματα τα οποία εξασκεί ο καθένα ιδιωτικά, αλλά υπάρχει πάντοτε ο φόβο τη σύγκριση, οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι εργάζονται ουσιαστικά, παράγουν έργο, οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι δεν εθελοτυφλούν και δεν υπεκφεύγουν των ευθυνών του, οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι λένε εφόσον πληρώνομαι για να κάνω αυτή τη δουλειά πρέπει να την κάνω όσο καλύτερα γίνεται και δεν είναι ευθυνόφοβοι και δεν υπεκφεύγουν τον ευθυνών τους, τον τους, αυτοί οι άνθρωποι σαφώς γίνονται στόχος των υπολείπων οι οποίοι κάνουν ακριβώς το αντίθετο. Όταν είσαι σαν τη μύγα μες στο γάλα θα δεχθείς πόλεμο. Αυτά είναι πολύ σημαντικά να τα γνωρίζουμε, να τα έχουμε στο μυαλό μας, ώστε να μπορούμε μέσω της εκλογήκευσης αυτού του μηχανισμού άμυνας που μπορεί να είναι είτε συμβιβαστικός, είτε δημιουργικός μηχανισμός άμυνας, υγιής μηχανισμός άμυνας, να χρησιμοποιήσουμε την εκλογήκευση με ένα υγιή τρόπο, ώστε να υπενθυμίζουμε στον εαυτό μας πως δεν είμαστε τρελοί και δεν σημαίνει πως επειδή δεν ακολουθούμε αυτό που κάνει η πλειονότητα των εργαζομένων ότι είμαστε κακοί εργαζόμενοι και ότι κάνουμε κάτι λάθος και ότι δικαίως δεχόμαστε τη μήνη των υπολείπων. Είναι εξαιρετικά απογοητευτικό ένας άνθρωπος να προσπαθεί για το καλύτερο και αντί να ανταμείβεται για την προσπάθειά του, να τιμωρείται για την προσπάθειά του. Τα αποτελέσματα του μόπινγκ, του εργασιακού εκφοβισμού, της εργασιακής παρενόχλησης, του μπούλινγκ στο χώρο της εργασίας, μπορεί να είναι ιδιαίτερα καταστρεπτικά ψυχικά και συναισθηματικά για το άτομο που τα υφίσταται. Οπότε, εάν δεχόμαστε πόλεμο στην εργασία μας, καλά κάνουμε πέραν από τις κινήσεις που πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε, να απευθυνθούμε στο τμήμα προσωπικού της εταιρείας, εάν υπάρχει, να μιλήσουμε με έναν δικηγόρο, να μας εξηγήσει τα εργασιακά μας δικαιώματα και να μας εξηγήσει αν υπάρχει τρόπος νομικός με τον οποίο να πρέπει να κινηθούμε. Σας υπενθυμίζω ότι στο κανάλι μας υπάρχει ένα βίντεο με τίτλο «Εργασιακός εκφοβισμός, θεσμικό πλαίσιο και δικαστική προστασία. Τι μπορώ να κάνω νομικά όσον αφορά στο mobbing όπου είναι η εξαιρετική και χρήσιμη εισήγηση της δόκτωρος Νίκης Γεωργιάδου στο Διεπιστημονικό Συμπόσιο για τη Χειραφέτηση από το Πανεπιστήμιο του Σάλτσπουργκ που έγινε στις 16 Μαΐου 2022. Η δόκτωρ Νίκη Γεωργιάδου σε αυτό το βίντεο, το οποίο θα βάλω στην περιγραφή αυτού του βίντεο, μας δίνει εξαιρετικά χρήσιμες και πρακτικές πληροφορίες για την νομοθεσία που μας προστατεύει από το μόπινγκ καθώς και τι μπορούμε να κάνουμε σε επίπεδο νόμων και θεσμών όταν δεχόμαστε εργασιακή παρενόχληση ή εκφοβισμό, το λεγόμενο μόπι. Πέραν λοιπόν από αυτών των κινήσεων που πρέπει να κάνουμε σε σχέση με τα νομικά μας δικαιώματα, όταν δεχόμαστε μόπινγκ πρέπει οπωσδήποτε να φροντίσουμε την ψυχή μας. Πρέπει οπωσδήποτε να ζητήσουμε βοήθεια από ειδικό, να ξεκινήσουμε ψυχοθεραπεία για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας... Από όλα τα αρνητικά α, συμπτώματα, από όλα την τοξικότητα που προκαλεί στη ψυχική και σωματική μας υγεία, το μόπινγκ. Και η αδικία να ζητήσουμε βοήθεια από ψυχολόγο για να αντιμετωπίσουμε τις αρνητικές ψυχολογικές συνέπειες που έχει η βίωση αυτού του μαρτυρίου, αυτής της κόλασης, αυτής της ταλαιπωρίας που δεχόμαστε όταν αδικούμαστε κατάφορα και δεχόμαστε μόπινγκ. Είναι πολύ φυσιολογικό όταν κάποιος άνθρωπος δέχεται μόπινγκ να αρχίζει να αμφισβητεί τον εαυτό του, να αρχίζει να σκέφτεται ότι μήπως εγώ κάνω κάτι λάθος, μήπως όντως δεν είμαι καλός στη δουλειά μου, μήπως είμαι ένας άχρηστος άνθρωπος, μήπως είναι στο μυαλό μου μέσα ότι είμαι σωστός και είναι δυνατόν να είναι τόσοι πολλοί εναντίον μου, Μήπω εγώ δεν είμαι εντάξει επαγγελματία, Μήπω δεν είμαι καλό ψυχολόγο, Μήπω δεν είμαι καλό νομικό, Μήπω δεν είμαι καλό δάσκαλο, Μήπω δεν είμαι καλό σε οτιδήποτε κάνω. Δεν πρέπει να πάρουμε έτσι ελαφρά την καρδία τι ψυχολογικέ συνέπειε, τι ψυχοσωματικέ συνέπειε, τι σωματικέ συνέπειε που μπορεί να έχει το μόπινγκ και αυτή η διαρκής απογοήτευση πάνω μας. Είναι πολύ καλή το ερώτημα του φίλου που ζήτησε να κάνουμε αυτό το βίντεο. Όμως, για να μπορέσει ένας άνθρωπος να ανακάμψει όταν συνεχώς απογοητεύεται από ανθρώπους που συναντάει μπροστά του στο επάγγελμα που έχει επιλέξει, χρειάζεται να πάρει ψυχολογική βοήθεια χρειάζεται να κάνει ψυχοθεραπεία. Με τον ίδιο τρόπο που χρειάζεται να κάνει ψυχοθεραπεία ένα παιδί που δέχεται μπούλινγκ. με τον ίδιο τρόπο που χρειάζεται να κάνει ψυχοθεραπεία ένα σύντροφος που δέχεται ενδοοικογενειακή βία, ένα παιδί που δέχεται βία από τους γονείς του και ούτω καθεξής. Ένα βίντεο όπως αυτό δεν μπορεί να πάρει το χαρακτήρα του να δώσει την επαγγελματική βοήθεια που χρειάζεται ένας τραυματισμένος άνθρωπος, ένας ψυχικά και συναισθηματικά τραυματισμένος άνθρωπος από το συνεχή ψυχολογικό πόλεμο. Ο ψυχολογικός πόλεμος είναι εξαιρετικά επικίνδυνος για τη ψυχική, τη ψυχοσωματική και τη σωματική μας υγεία. Δεν το παίρνουμε τόσο ελαφρά. Δεν πρέπει να λέμε δεν πειράζει μωρέ, και άλλοι τα βιώνουν αυτά τα πράγματα και άλλοι απογοητεύονται και άλλοι δέχονται τέτοιο, τέτοιου είδους πόλεμο. Πρέπει να είμαι δυνατός χαρακτήρας και να το αντέξω. Όχι. Όσο δυνατός χαρακτήρας και να είσαι, όταν δέχεσαι mobbing, όταν δέχεσαι ψυχολογικό πόλεμο, είναι απολύτως φυσιολογικό να καταρρεύσεις. Είναι απολύτως φυσιολογικό να αντιμετωπίζεις πρόβλημα. Άρα χρειάζεται να πάρεις Οπωσδήποτε ψυχολογική βοήθεια. Σα υπενθυμίζω ότι στην ιστοσελίδα μου θέκλαπετρίδουν.com στην αρχική σελίδα υπάρχει ένα άρθρο το οποίο καταγράφει τι δωρεάν παροχές συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία σε Κύπρο και Ελλάδα. Για όσου θα πούν ότι και με το δίκιο του δεν μα φτάνουν τα χρήματα για να κάνουμε ψυχοθεραπεία. Θέλω όμω εδώ να σημειώσω κλείνοντα πω τα χρήματα που θα δώσει στου γιατρού όταν αφαιθεί χωρί στήριξη και χωρί ψυχολογική βοήθεια κατά τη διάρκεια του μόπινγκ που δέχεσαι για χρόνια, είναι πολύ περισσότερα από τα χρήματα που θα διαθέσει στη ψυχοθεραπεία για να μπορέσει να σταθεί στα πόδια σου, να ενισχύσει τη ψυχική σου ανθεκτικότητα και να πάρει αποφάσει που πολλέ φορέ οι αποφάσει έχουν να κάνουν και με την αλλαγή εργασιακού περιβάλλοντο. Χρειάζεται να κάνει κάποιε υπερβάσεις. Για να γίνουν αυτές οι υπερβάσεις χρειάζεσαι οπωσδήποτε τη βοήθεια ειδικού γιατί δεν είναι αστείο πράγμα ψυχολογικός πόλεμος και δύο συνεχόμενος που συμβαίνει στα εργασιακά περιβάλλοντα. Καλή δύναμη σε όλους. Αγωνιστικούς χαιρετισμού.